Θα επιστρέψουμε στο χώρο της εκπαίδευσης και θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Κύριε Ριγάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βασκαλάκη. Νωρίτερα είδαμε το ρεπορτάζ από τη συνάδελφο από τα Χανιά, τη Βίκη, την Παπαδογιαννάκη, υπεράριθμα τμήματα σε πάρα πολλά γυμνάσια και λύκεια των νομών Χανίων και Ρεθύμνου. Μάλιστα τμήματα με 27 μαθητές. Να υποθέσω ότι είδηση θα ήταν να μας πείτε ότι στο Ηράκλειο δεν θα υπάρχουν τμήματα με 27 μαθητές. Όχι, κύριε Δασκαλάκη, ίσα που εδώ τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τους άλλους μικρότερους νομούς Κρήτης, προφανώς, οπότε καταλαβαίνετε. Δηλαδή θα πάμε και σε τμήματα πάνω από 27 μαθητές στο Ηράκλειο. Όχι. Αλλά τα 27, το ανώτατο όριο των 27 είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει τι με τα σημερινά δεδομένα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο ταχυτήτων σχολικά συγκροτήματα. Υπάρχουν τα περισσότερο καινούργια, αυτά που φτιάχτηκαν τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν όμως και τα παλιά σχολικά συγκροτήματα με συγκεκριμένη δομή και χωροθέτηση στις σχολικές αίθουσες. Πόσο πρόβλημα είναι αυτό σε μία περίοδο που το στίχημα για να κερδιθεί ο έλεγχος της πανδημίας περνάει και μέσα από τις σχολικές αίθουσες, με συγχωρείτε. Κύριε Δασκαλάκη, κοιτάξτε να δείτε. Η ουσία είναι μία. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στα οποία όλη η εκπαιδευτική κοινότητα διεκδικεί χρόνια τώρα καλύτερες συνθήκες εργασιακές, καλύτερες κτηριακές υποδομές για εμάς και τα παιδιά μας, έτσι η ουσία είναι ότι εν μέσω πανδημίας, τη φετινή χρονιά, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Η μόνη διαφορά είναι η υποχρεωτική μάσκα και τα παγουρίνο που ξέρουμε ότι θα διατεθούν στη δευτεροβάθμια. Τίποτα άλλο δεν έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή. Έτσι, άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ανοίγοντας τα σχολεία με αυτά τα δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε ότι μερικά 24 ώρα πριν το πρώτο σχολικό κουδούνι υπάρχουν μαθητές εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς που ανησυχούν. Κύριε Σκαλάκη, ένας νοήμων άνθρωπος, ένας λίγο σκεπτόμενος άνθρωπος, τι θα φανταστεί μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε φτάσει σε σημείο από Δευτέρα και να αποθέτουμε τις ελπίδες μας στη θεά τύχη. Μη στραβώσει κάτι πάρα πολύ και δεν ξέρουμε πώς θα το ελέγξουμε αν γίνει ανεξέλεκτο. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα γίνει. Αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, θα γίνει μια κατάσταση ανεξέλεκτη, η οποία δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος θα μπορέσει να τη χαλιναγωγήσει ή να τη ρυθμίσει. Ως εκπαιδευτική λοιπόν, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριε Ριγάκη, εσείς έχετε ενημερωθεί για το πώς θα διαχειριστείτε ένα πιθανό ύποπτο κρούσμα εν ώρα μαθήματος? Γιατί αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Κύριε Σκαλάκη, υπάρχουν εδώ παλινοδίες και τραγελαφικά πράγματα, τα οποία πραγματικά γελάσαν καθίσουμε να τα συζητήσουμε. Δηλαδή, αυτό που οι οδηγίες που έχουμε εμείς είναι οποιοδήποτε κρούσμα αυτή τη στιγμή ηχνηλατήσουμε, τέλος πάντων υποψιαστούμε, μπαίνει στο δωμάτιο της καραντίνας, καλούμε τους γονείς για να παραλάβουν το παιδί τους. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί όλο αυτό το πράγμα να στηριχθεί σε μια λογική κατάσταση. Έτσι, η άλλη οδηγία είναι, από ό,τι θυμάστε, ότι σε περίπτωση που βρεθεί κρούσμα σε ένα τμήμα, το τμήμα σταματάει να έρχεται σχολείο. Τώρα, αν μπαίνει σε καραντίνα, μάλλον το τμήμα και όχι το σχολείο. Τώρα, αν το τμήμα αυτό έχει, ας πούμε, και αδερφάκια σε άλλα τμήματα, τα παιδιά μάλιστα, τα άλλα θα συνεχίσουν να έρχονται κανονικά. Καταλαβαίνει ο καθένας, λοιπόν, κατά πόσο στηρίζονται σε σοβαρά επιχειρήματα όλα αυτά. Άρα, χρειάζεται ένας ευέλικτος μηχανισμός που θα προχωρά πολύ γρήγορα τη διαδικασία της ηχνηλάτησης, έτσι ώστε να θωρακίζεται η σχολική κοινότητα. Για σας τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα όσον αφορά τη χρήση μάσκας. Μιλάμε για μαθητές που είναι μιας ηλικίας που μπορούν να κατανοήσουν και να τηρήσουν. Όμως υπάρχει μια μερίδα μαθητών που ενδεχομένως να τη συναντήσετε από την Δευτέρα στα σχολεία, που να λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να φορέσουμε προστατευτικές μάσκες. Πώς θα αντιμετωπίσετε τέτοια περιστατικά, καθώς υπάρχει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας? Κύριε Δασκαλάκη, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο αρχίζει να δημιουργείται και δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα. Ήδη δύο διευθυντές σήμερα το απόγευμα μου κατήγγειλαν ότι έχουν απειλές από γονείς σε περίπτωση που δεν επιτρέψουν το παιδί τους να μπει στην τάξη χωρίς μάσκα. Υπάρχουν μάλιστα και επιστολές που έχουν πάει. Από ό,τι είδα, την επιστολή αυτή που είδα προφανώς έχει συνταχθεί από δικηγόρο ή κάποιον τέλος πάντων ειδικό και θα κατακλείσουν, γνώμη μου, από Δευτέρα τα σχολεία αυτές οι επιστολές, τις οποίες απειλούνται καθηγητές και ζητάνε με κάθε νόμιμο δικαίωμα ότι έχουν το παιδί τους να κάνει χωρίς μάσκα μάθημα και αν τυχόν και το αποτρέψει κανείς, θα προβούν σε όλες τις νομικές διαδικασίες και όλα τα σχετικά με εξώδικα και δεν. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, ότι πριν καλά-καλά ανοίξουν τα σχολεία, δέχεστε ως εκπαιδευτικοί απειλές
για την χρήση μάσκας. Εσείς ως εκπαιδευτικοί έχετε ενημερώσει τις αρχές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ ή ακόμα και την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης για αυτά τα περιστατικά, για αυτές τις καταγγελίες? Οι διευθύνσεις είναι ενημερωμένες, κύριε Δασκαλάκη. Τώρα το ποιοι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν και οι διευθύνσεις, έτσι. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε πραγματικά να κάνουμε έκκληση στην ευνομούμενη πολιτεία, στο κράτος, να προστατεύσει. Δεν μπορούμε να παίξουμε εμείς το ρόλο αυτή τη στιγμή ούτε του αστυνομικού, ούτε του πορτιέρη, ούτε κανενός άλλου. Είμαστε εκπαιδευτικοί και θα κάνουμε τη δουλειά μας σαν εκπαιδευτικοί. Δεν μπορούμε να παίξουμε άλλους ρόλους που καλούμαστε τον τελευταίο καιρό να παίξουμε και χρόνια τώρα, θα έλεγα. Αλλά τέλος πάντων, μια άλλη συζήτηση, κύριε Δασκαλάκη. Είστε όμως υποχρεωμένοι με βάση την κόκκινη γραμμή του Υπουργείου Παιδείας. Είστε υποχρεωμένοι, και αυτό σας το λέω με βάση τα δεδομένα που γνωρίζουμε κι εμείς. Αν εμφανιστεί ένας μαθητής χωρίς μάσκα τη Δευτέρα, να μην του επιτρέψετε την είσοδο. Άρα αντιλαμβάνεστε τι κοινωνικό πρόβλημα τίθεται πλέον και για τον τρόπο που θα διαχειριστείτε εσείς ως εκπαιδευτικοί αυτή τη διαδικασία. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Δασκαλάκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τι φόβο και πώς επιφυλάξεις θα προσέλθουν οι συναδέλφοι μας τη Δευτέρα, οι συναδελφοί μου στα σχολεία. Μάλιστα. Όταν έχουμε τα προχθεσινά συλλαλητήρια με κόσμο που έχουμε να δούμε από τις μνημονιακές μέρες με τα μεγάλα συλλαλητήρια, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά πλέον σε αυτόν τον τόπο και φοβάμαι ότι είμαστε απροστάτευτοι και θα πρέπει να, ο καθένας να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη για να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτά τα πράγματα, αν μη τι άλλο, είναι αστεία, αλλά αρχίζει πλέον το αστείο να γίνει και επικίνδυνο. Κύριε Ριγάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς, κύριε Δασκαλάκη. Γεια σας.